και Τριφύλλη, το πρόσωπο έκπληξη στο φετινό Dancing. Δεν είχε κλείσει πέρσι, συμφώνησε φέτος και έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόβες για το show. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι βρέθηκε στο γραφείο του Γιάννη Λάτσιου. Χορεύω όλη μου τη ζωή, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Χορεύω καρσιλαμά σε καυτά κάρβουνα και τέτοια, να στενάρισα. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη με όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως όλοι μας δηλαδή. Και σκεπτόμουν ότι αφού δεν θα κάνω φέτο θέατρο, να κάνω κάτι που να μου δώσει χαρά. Να δώσω κι εγώ λίγη χαρά στον κόσμο. Η ηθοποιός είναι έτοιμη να μπει στο παρκέ, χωρίς όμως να έχει μπει σε συζητήσεις για τα οικονομικά. Όχι σε ό,τι αφορά το σοου, γιατί το σοου είναι φιλανθρωπικό, αυτό το ξέρεις. Δεν πληρώνεστε καθόλου δηλαδή. Όχι. Πιστεύω όμως ότι είναι πολύ ωραίο, πολύ σεμνό, πολύ χαριτωμένο. Δεν θίγει κανέναν. Δίνει μια ανάσα στον κόσμο και αυτό μου αρέσει πολύ. Δεν ασχολείται με το ποιος πάει ποιον, μπου, τι, θουδουδουδου, κοτσομπολιά και τέτοια. Με χιούμορ θα αντιμετωπίσει τις φιγούρες του Πάσο Ντόμπλε αλλά και την κριτική της Επιτροπής. Τώρα, αν θα με βγάλετε Ουλάνοβα ή αν θα με βγάλετε Κουλάνοβα, δεν με απασχολεί καθόλου. Είπατε αμέσως ναι. Βέβαια είπα αμέσως ναι, γιατί έχω μάθει να εκτίθεμαι. Και δεν τρέπομαι καθόλου να εκτεθώ, δηλαδή τι να κάνω. Η γυναικεία ομάδα του σοου ξεκινάει δυναμικά. Όσο παίρνουν οι μέρες, όλο και αυξάνονται οι ώρες που περνούν στις σχολές χορού. Έχουν αναστανάξουν τα πατώματα φέτος και αυτό φαίνεται και από τις πρόβες. Καυτό κορμάκι και γκέτες για τη Μαριάντα Πιερίδη, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία που ανέβασε στο Twitter. Τυχερός προς το παρόν είναι μόνο ο παρτενέρ της. Ανάμεσα στις 6 παρουσίες και η Έλληνα Παπαβασιλείου, που σήμερα δεν μας έκανε μαθήματα χορού, αλλά καιρού. Καλοκαίρι έχει κάνει σήμερα, κανονικά, είδες θερμοκρασία. Και θα ανέβει κι άλλο από ό,τι φαίνεται.